M5 και M250. Τα νέα όπλα των ΗΠΑ έρχονται το 2023 με τεράστιες αλλαγές. Τα νέα όπλα του προγράμματος NGSW θα φέρουν την μεγαλύτερη αλλαγή στον Αμερικανικό στρατό από το 1964, αφού θα εκτοξεύουν νέες ισχυρότερες σφαίρες 6,8 χιλιοστών. Αμερικανικός ειδικός λοιπόν και πρώην στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αναφέρει πως το στράτευμα ζητούσε τον αντικαταστάτη του τυφεκίου M4 από το 2007. Το νέο όπλο έπρεπε να έχει μεγαλύτερο βελνεκές, μεγαλύτερη κάνη, μεγαλύτερο διαμέτρημα και υψηλή ταχύτητα βλήματος. Τώρα γνωρίζουμε πως οι ΗΠΑ επιτέλους θα υιοθετήσουν το όπλο ομάδας επόμενης γενιάς, ονόματι M5, το 2023. Το πρόγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει και το αυτόματο όπλο ομάδας M249 με το μελλοντικό M250. Αυτά τα νέα όπλα θα έρθουν με σφαίρες μεγαλύτερου διαμετρήματος. Δεν θα υπάρχουν πλέον όπλα με τις αδύναμες σφαίρες 5,56 χιλιοστών του ΝΑΤΟ. Τα M5 και M250 θα εκτοξεύουν τις ισχυρότερες σφαίρες 6,8 χιλιοστών. Οι στρατιώτες παραπονιόντουσαν για τις 5,56 από την εποχή του Βιετνάμ, επειδή είναι λιγότερο ισχυρές από τις 7,62 χιλιοστών. Στρατεύματα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν πίστευαν πως η σφαίρα ενός M4 έχανε την αποτελεσματικότητά της μετά τα 300 μέτρα. Ο Αμερικανικός στρατός πιστεύει πως έναν μελλοντικό πιθανό πόλεμο με Ρωσία ή Κίνα, οι εχθροί θα έχουν ισχυρότερες θωρακίσεις σώματος, οι οποίες θα μπορούν να αντιστέκονται τις 5,56 χιλιοστών σφαίρες των Αμερικανών. Μετά από επίσημη έρευνα, διεκπερώθηκε πως οι ΗΠΑ πρέπει να υιοθετήσουν μια σφαίρα μεσαίου διαμετρήματος μεταξύ 5,56 και 7,62 χιλιοστών. Αυτή η αλλαγή αποτελεί στην πραγματικότητα την μεγαλύτερη από το 1964, όταν ξεκίνησε να υιοθετείται το M16. Η εταιρεία SIGSOER έλαβε παραγγελία για το NGSW μέσω συμβολέου αξίας 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία θα λάβει και συμβόλαιο για συστήματα ελέγχου πυρός για τα συγκεκριμένα όπλα, το οποίο θα αξίζει 2,7 δισεκατομμύρια. Το επόμενο έτος δεν θα προλάβει όλο το προσωπικό να εξοπλιστεί με M5 και M250. Πρώτα θα περάσει στις ειδικές δυνάμεις και στο σώμα Rangers, στο πεζικό, στους μηχανικούς μάχης και στο σώμα Cavalry Scouts. Οι υπόλοιποι θα χρησιμοποιούν ακόμη το M4. Ο ταξίαρχος Christopher Schneider του Αμερικανικού στρατού είπε στη σελίδα Army Times πως οι δοκιμαστές είχαν στα χέρια τους τα M5 και M250 μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός αυτό, δήλωσαν πως προτιμούν την εργονομία τους και την αίσθηση που τους προσφέρουν. Ο Schneider είπε πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ικανή μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.